C'est avec beaucoup d'émotion que je vous propose de faire une minute de silence en hommage de Samuel Paty. Ενός λεπτού σιγή στο Ευρωκοινοβούλιο στη μνήμη του Γάλλου καθηγητή, του πιο πρόσφατου θύματος της Ισλαμιστικής τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Η δολοφονία του Σαμουέλ Πατή, ο οποίος αποκεφαλίστηκε στη μέση του δρόμου σε προάστιο νοτιοδυτικά του Παρισιού επειδή τόλμησε να επιδείξει στους μαθητές του σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ, έθεσε σε συναγερμό τη γαλλική κυβέρνηση. Οι αρχές πραγματοποίησαν δεκάδες εφόδους σε σπίτια υπόπτων για διασυνδέσεις με εξτρεμιστές και συνέλαβαν συνολικά 15 άτομα. Ανάμεσά τους 4 μαθητές και μέλη της οικογένειας του δράστη. Η κινητοποίηση της αστυνομίας δεν συνδέεται απευθείας μόνο με την υπόθεση Πατή, αλλά βάζει στο στόχαστρο συνολικά πυρήνες ακραίων Ισλαμιστών στη Γαλλία. Στη λίστα των υπόπτων βρίσκονται ακόμα και όσοι έστελναν μηνύματα επιδοκιμασίας της επίθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν 34 επιχειρήσεις από την αστυνομία. Δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα. Θα μάθετε για τις υποθέσεις αυτές τις επόμενες ημέρες. Πρέπει να πω ότι στόχος των αστυνομικών επιχειρήσεων είναι ο φόβος να αλλάξει στρατόπεδο. Στο σχολείο που δίδασκε ο Σαμουέλ Πατή, μαθητές και γονείς προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ. Ο ανήλικος δράστης έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας μόλις 600 μέτρα από το σημείο του φόνου. Ήταν τσετσενικής καταγωγής και άγνωστος στις αρχές ασφαλείας.